και ασυμβίβαστο και αποχώρησε από την Επιτροπή. Ήταν ο άνθρωπος που έλεγχε τα οικονομικά της ΕΠΟ για πάρα πολλά χρόνια. Και ταυτόχρονα ήταν και στην Επιτροπή. Κρίθηκε από πού? Και μόλις. Το διαιτητικό δικαστήριο. Το διαιτητικό δικαστήριο. Αυτή η απόφαση είναι σωστή, είναι καλή. Εσείς τι λέτε, το όχι, δικό σας σχολιάζω. Εγώ δεν σχολιάζω. Το δικό σας δικαστήριο την έχει. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Μισό λεπτό. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση. Και πάλι δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα λένε οι αποφάσεις. Έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση της εκτελεστικής γραμματείας της ΕΠΟ που είχε πει ότι δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας του κ. Σμαήλ. Ναι, λοιπόν. Ένα λεπτό. Επανέρχεται ο Όφη και πηγαίνει στο τακτικό διαιτητικό δικαστήριο. Και την κερδίζει στο διαιτητικό. Όμως, τι λέει το καταστατικό της ΕΠΟ? Ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου δεν κρίνονται από κανένα δικαιοδοτικό όργανο. Και κρίθηκαν. Και η εκτελεστική γραμματεία είναι ουσιαστικά. Το δεχτήκατε, κύριε Πρόεδρε. Το δεχτήκατε να κρυθούν. Όχι, εγώ τέτοια βάθμο, θέματα βάζω. Θέματα λειτουργίας. Θέματα λειτουργίας. Άρα υπάρχει ζήτημα. Και γι' αυτό και διευκρινίστηκαν τα θέματα αυτά. Πώς διευκρινίστηκαν? Διευκρινίστηκαν. Αφού το διοικητικό δικαστήριο τελικώς έκρινε την απόφαση της εκτελεστικής γραμματείας. Μετά από όλα αυτά που έγιναν, υπήρξε μια διευκρίνηση. Και είπαμε ότι ό,τι δεν κρίνεται από τις άλλες αποφάσεις της Ομοσπονδίας, από τις άλλες επιτροπές της Ομοσπονδίας, μπορεί να επιληθεί το διευθυντικό δικαστήριο. Αυτά, ξέρετε τι άλλο έγινε, κύριε Πρόεδρε. Διορίστηκε η κόρη του κ. Ισμαήλ στην ΕΠΟ. Ναι, δεν διορίστηκε, προσελήφθη. Προσελήφθη. Ναι, προσελήφθη. Ήτανε, θα σας πω κάτι σε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει στην Ομοσπονδία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει. Και σε μια δεδομένη περίπτωση, εσείς όταν θέλετε να προσλάβετε κάποιον. Αλλά ο άνθρωπος που ελέγχει τις οικονομικές χρήσεις ΕΠΟ επί σειρά ετών. Επί σειρά ετών. Μετά πηγαίνει στην Επιτροπή Αξιοδότησης. Κρίνεται ασυμβίβαστο. Και μετά προσλαμβάνεται την κόρη του με καταπληκτικό βιογραφικό. Έχει καταπληκτικό βιογραφικό. Μπορώ να σας φέρω, ξέρετε πόσα βιογραφικά μπορώ να σας φέρω καταπληκτικά. Ναι, άμα μου ερχόντουσαν τόσα βιογραφικά όπως είχα ζητήσει και είδε οι υπηρεσίες μου 15, πρόκριναν αυτό. Και αυτό εκεί. Λοιπόν, με ειδοποιούν ότι έχουμε...